HBO Max, Warner, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι τόσο πολύ για την κυκλοφορία του Reunion, αλλά γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τη σειρά που μου έδωσε τη μεγαλύτερη σφαλιάρα που έχω φάει ποτέ. Ήταν τόσο δυνατή η σφαλιάρα που έφαγα που έκανα κολοτούμπα, μιλάμε. Γιατί ναι, ήμουνα από αυτούς που έλεγαν «Ποια φιλαράκια ρε, κοίτα τα Αμερικανάκια με τι γελάνε ρε, καλά τα ψεύτικα γέλια τι τα βάζουνε, για να φανούν αστεί, άντε ρε με τους κρυόκολους». Και μετά έβαζα και βλέπω Κωνσταντίνο και Ελένης, που είναι το ίδιο πράγμα, χωρίς τα γέλια. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη σειρά που ξεκίνησε το 1994 και άλλαξε για πάντα τον χώρο των sitcom σειρών. Γιατί σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για τη σειρά Friends, οπότε φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να πω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και εννοείται να έχεις πατήσει το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα υπέροχα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Πάμε να τα πούμε! It's so beautiful! Για αρχή να πούμε δύο λογάκια για όποιον δεν γνωρίζει τι είναι η σειρά Friends. Τα φιλαράκια λοιπόν, όπως είναι ο ελληνικός τίτλος της σειράς, είναι μια sitcom σειρά, όπου sitcom είναι η συντομογραφία της φράσης situational comedy. Και αναφέρεται στο είδος κωμωδίας όπου επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, όπου δραστηριοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο σκηνικό. Η σειρά Friends ολοκληρώθηκε το 2004 μετά από 10 σεζόν και 236 επεισόδια, τα οποία προβλήθηκαν σε πάνω από 220 χώρες, ενώ για 6 συνεχόμενα χρόνια ήταν η νούμερο 1 σειρά στην Αμερική. Το λοιπόν, όπως προανέφερα, ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς τους Ελληνάρες που σνομπάρουν και κοροϊδεύουν τα φιλαράκια. Ένα βράδυ λοιπόν που δεν είχα τίποτα να κάνω και ενώ η κοπέλα μου είχε ξεκινήσει ήδη λίγες ημέρες πριν την σειρά, λέω, ρε Θωμά, δεν κάθεσαι να δεις ένα επεισοδιάκι. Το πολύ πολύ, άμα δεν σ' αρέσει, θα αράξει 20 λεπτά στην καναπεδάρα σου με το κινητάκι σου. Έκατσα λοιπόν και δεν σηκώθηκα ποτέ ξανά. I am so mad, Ross. I don't think I've ever been this angry. What about the time I said we were on a break? Λοιπόν, ο λόγος που εκ πρώτης όψεως μπορεί σε κάποιον η σειρά φιλαράκια να φανεί ηλίθια είναι γιατί λόγω της φύσης της οι περισσότεροι θα την πάρουν στην πλακίτσα. Οπότε ακούνε ένα αστείο, δεν το πιάνουν, ακούνε γέλια, λένε ηλίθιο, άντε γεια. Όμως παιδιά, το χιούμορ της σειράς για να το πιάσει κάποιος πρέπει να έχει δει έστω και λίγο τη σειρά γιατί στηρίζεται στους χαρακτήρες και σε αυτά που περνούν μέσα σε αυτή. Εάν λοιπόν δεις 5-10 λεπτά, είναι λογικό να σου φανεί χαζό αυτό που θα δεις γιατί δεν θα πιάσεις τίποτα από αυτά που λένε. Εάν όμως δεις 1-2 επεισοδιάκια ολόκληρα, πίστεψέ με, στο υπογράφω θα κολλήσεις και δεν πρόκειται να ξαναξεκολλήσεις ποτέ. I've become so whiny that I annoy you, Janice. Well, yeah. Oh my God. Και αυτός ο λόγος, αυτό το είδος χιούμορ δηλαδή που έχει, είναι και ο ένας από τους λόγους που αυτή η σειρά αντέχει στο χρόνο. Μετά από το χιούμορ, το επόμενο χαρακτηριστικό της είναι το ότι θίγει θέματα που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Εάν εξαιρέσεις δηλαδή ότι σε κάποιο σημείο της σειράς όλα περιστρέφονται γύρω από το γάμο, που εντάξει, ισχύει και σε ένα βαθμό μέχρι και σήμερα, αλλά όχι και τόσο, όλα τα υπόλοιπα είναι on point. Πάμε τώρα στο cast της σειράς. Εάν κάποιος έρθει και με ρωτήσει, Θωμά, τι σημαίνει τέλειο cast, μία από τις περιπτώσεις, παιδιά, που θα του δείξω για να καταλάβει είναι αυτή των Friends. Εκτός αλλαγής των εξαιρέσεων, το cast αποτελείται από άσημους μέχρι εκείνη τη στιγμή ηθοποιούς, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, μετά από την επιτυχία της σειράς συνδέθηκαν για πάντα με τους χαρακτήρες της. Τώρα πείτε την αλήθεια ρε παιδιά, άμα δείτε μια ταινία που παίζει μέσα ο Matt LeBlanc, δεν θα πείτε «Α, αυτός που παίζει τον Joey στα φιλαράκια». Αυτό θα πεις 1000%. You hide my clothes, I'm wearing everything you own. Oh my God! That is so not the opposite of taking somebody's underwear! Look at me! I'm Chandler! Could I be wearing any more clothes? Αυτοί οι τύποι λοιπόν όχι μόνο τέριαξαν απόλυτα στο όλο project,
αλλά το ήδη καλό υλικό που τους δόθηκε κατάφεραν να το ανεβάσουν πολλά σκαλιά. Και να σου πω και κάτι που δεν ήξερες. Παίζεις κι εσύ στα φιλαράκια. Ναι, ναι, εσύ που με κοιτάς τώρα σαν χάνος, εσύ παίζεις μέσα στη σειρά και δεν το ξέρεις. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να δεις φιλαράκια και να μην συνδέσεις ή τον εαυτό σου ή κάποιον φίλο σου με κάποιον από τους χαρακτήρες της σειράς. Ρε, ούτε μία στο εκατομμύριο όμως. Είναι τόσο καλογραμμένοι χαρακτήρες της σειράς που 1000% κάπου κάποιος θα σε πιάσει. Αφού τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάτω στα σχόλια αυτοί που έχουν δει τη σειρά έχουν πάει και έχουν γράψει με ποιον χαρακτήρα έχουν ταυτιστεί. Άστο σκρολ. Θα τα δεις μετά τα σχόλια. Τώρα μιλάμε. Πριν όμως φτάσουμε στο χαρακτηριστικό που είναι και το μυστικό της επιτυχίας των Friends, θέλω να πω και κάποια αρνητικά. Ναι ρε, αρνητικά για μια ταινία που τελείωσε το 2004. Έχεις κανένα πρόβλημα? Τα φιλαράκια σεναριακά σε κάποιες στιγμές κουράζουν και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θέλω να πω για αυτό το περιβόητο love story μεταξύ του Ross και της Rachel που από κάποια στιγμή και μετά θα τους βουτήξεις τα κεφάλια και να τους πεις τι θα γίνει ρε, θα τα φτιάξετε ποτέ ή όχι. Αυτό ήθελα να πω, αυτό. Δεν βρήκα κάτι άλλο αρνητικό στη σειρά, οπότε πάμε στο ζουμί τώρα. Well, hey, Rach, remember that whole we were on a break thing? Well, I'm sorry, will you marry me? Καλό το cast της σειράς, παιδιά, καλό το χιούμορ, καλό το σενάριο, αλλά το μυστικό στην επιτυχία των Friends βρίσκεται στον τίτλο του. Γιατί τα φιλαράκια από κάποιο σημείο και μετά γίνονται όντως τα φιλαράκια σου, όντως γίνονται η παρέα σου. Μη γελιόμαστε παιδιά, ζούμε σε μια εποχή που η καθημερινότητα είναι σκληρή, είναι απαιτητική, η αρνητικότητα γύρω μας είναι όλο και μεγαλύτερη και γι' αυτό ψάχνουμε τρόπους να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Και ναι, η σειρά Friends είναι ένας τρόπος διαφυγής. Κάθε φορά που θα πατήσεις το play και θα ξεκινήσει ένα επεισόδιο της σειράς, μια θετική ενέργεια θα σε διαπεράσει στιγμιαία. Θα δεις 1-2 επεισοδιάκια, ίσως και περισσότερα ρε παιδί μου, και σίγουρα στο τέλος θα είσαι λίγο πιο χαρούμενος ή χαρούμενη. Δεν υπάρχει ρε παιδιά αυτό το vibe που βγάζει αυτή η σειρά. Από τις ερμηνείες, μέχρι το σενάριο, μέχρι η μουσική που παίζει, όλα βγάζουν κάτι θετικό. Θα μου πεις, κωμωδία είναι Θωμά, τι ήθελες να βγάζει αρνητικό vibe. Παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Έχω δει και άλλες κωμωδίες και της ίδιας συνωμοταξίας κιόλας και πάλι δεν βγάζουν το ίδιο συνέστημα. Εάν λοιπόν είσαι από αυτούς που νομίζουν ότι τα φιλαράκια είναι ένα αστείο και τα γέλια που παίζουν πάνω από αυτό, κάνεις τεράστιο λάθος. Τα φιλαράκια, για αυτούς που την έχουν δει, για αυτούς που τη βλέπουν και για αυτούς που θα την δουν, θα είναι τα φιλαράκια τους. Να πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι η συνδρομητική πλατφόρμα της Warner, το HBO Max, έκανε ένα επαιτειακό επεισόδιο το οποίο είχε ως θέμα την σειρά. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! Οπότε και φώναξε όλο το κεντρικό cast της σειράς, τα κεντρικά φιλαράκια δηλαδή, και μέσα από κάποια παιχνίδια, μέσα από συζήτηση, λένε πολύ όμορφα πράγματα. Για να πω την αλήθεια, στην αρχή ήμουν λίγο αρνητικός όταν είδα τη φωτογραφία που τους είδα όλους γερασμένους, αλλά μόλις είδα το επεισόδιο κατάλαβα ότι όλο αυτό τελικά έγινε για καλό. Και όποιος είναι φαν της σειράς, πιστεύω ότι πρέπει να δει το επεισόδιο Friends Reunion. Θέλω πολύ παιδιά να δω κάτω στα σχόλια και τη δική σας άποψη για τη σειρά και θα ήθελα να δείξουμε σε αυτούς που τη σνομπάρουν το πόσο λάθος κάνουν και το τι σημαίνει αυτή η σειρά για τον καθένα μας. Και γιατί όχι, όποιος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο βίωμα με τη συγκεκριμένη σειρά, εάν τον βοήθησε να ξεπεράσει κάποιο πρόβλημα, να το γράψει από κάτω για να το δουν και άλλοι. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.